Οι αναμνήσεις μου από το σκαλαριό του το Δημήτρη του Βουγατάρη στις τραγουδίες είναι ακόμη νοπές για μένα, γιατί ήταν πολύ κοντά στο σπίτι που κατοικούσα στις τραγουδίες και που εκεί έχω γεννηθεί. Κοντά στο σκαλαριό του Βουγατάρη υπήρχε μια πηγή, το Μελίτη, και ήταν οριακό το σημείο, ήταν ο δρόμος που πέρναγε μπροστά από το σκαλαριό και όσες φορές πέρναγα από το δρόμο και πήγαινα για να πάρω νερό, γιατί το νερό της πηγής του Μελιτιού είναι ιαματικό νερό και το προτιμούσε ο συγχωρημένος ο παππούς μου, με έστελνε καθημερινά τα απογεύματα και έπαιρνε νερό από την πηγή. Και το Μπαρμπαδημίτη του Λουκατάρη τον έβλεπα πάντα εκεί που πάλευε με τα χώματα και με τα φρύγανα και με το τροχό του για να φτιάχνει σταμιά, κουκάλια και κυθάρια. Ήταν μια εξοδοτική δουλειά και πολύ δύσκολη, γιατί όλα τα έκανε μόνος του, δεν είχε ούτε βοηθό. Τον θυμάμαι στη γωνίτσα του, εκεί που ήταν ο τροχός που τον γύριζε με το πόδι, καθόταν σε ένα σκαμπό, περιψωμένο, με το μαντήλι της φωτιάς στο λαιμό, γιατί από το πολύ υδρότα και πολύ ζέστα λειτουργούσε μέσα από χώρος του. Και ο λόγος που ίσως δεν έμαθαν και τα παιδιά του να φτιάχνουν σταμιά και τσουκάλια ήταν ότι δεν το ήθελε ο ίδιος, γιατί θεωρούσε τη δουλειά του πολύ βαριά και πολύ κακιά δουλειά. Και δεν άφηνε τα παιδιά, δεν είχε 4 αγόρια και δεν τους άφηνε να πλησιάσουν ποτέ να μάθουν κάτι από την τέχνη του. Θυμάμαι τους ορούς από τα φρύγανα στυπαγμένους έξω από το καμίνι που έψινε τα σταμιά. Η δουλειά του σκαλά δεν ήταν μόνο το να φτιάξει τα σταμιά. Ήταν ότι έπρεπε ο ίδιος να πάει να κάνει εξόρυξη το αργυλόκομα, να το βάλει στα τσουβάλια και να το φορτώσει στους γαϊδάρους του και να το πάει στο εργαστήρι του και να το κάνει και την πρωτογενή επεξεργασία. Το χώμα αυτό ήθελε μια ειδική επεξεργασία. Είχε δύο ειδικά στερνάκια που το έριχνε μέσα. Πρώτα το κοπάνιζε, είχε ένα κόπανο ξύλινο, το κοπάνιζε για το λιάνι, να το κάνει λίο. Το έριχνε μέσα στο πρώτο στερνάκι και υπερχείλησε από αυτό στο δεύτερο και έπαιρνε, ας πούμε, το λανθό της αργύλου, για να μην έχει μέσα ψήγματα ούτε από πέτρα ούτε από οποιοδήποτε άλλο ξένο αντικείμενο, γιατί δημιουργούσαν τρυπίτσες στα σταμιά και στα τσουκάλια και μετά ήταν άχρηστο το αποτέλεσμα του. Μετά, αφού τα έφτιαχνε τα σταμιά, θα έπρεπε ο ίδιος να τα μεταφέρει, να τα πάει στα κατατόπους μαγαζιά που τα πούλαγαν τα σταμιά, γιατί τα πούλαγαν τα διάφορα μαγαζιά τα σταμιά, ήταν είδος οικιακής χρήσης, το σταμί και το τσουκάλι και όλα αυτά τα πύληνα. Ήταν υποχρεωμένος ο ίδιος να τα φορτωθεί στην πλάτη και να τα πάει στο συνεφή, στις τένιες, στα πίκια. Και έπρεπε να έχει και το κατάλληλο σημείο που θα μπορέσει να ξεκουραστεί, να τα κουμπίσει, γιατί ήταν πολύ ευπαθή, πράγματα σπάζανε και ίσως και αυτός ήταν ο λόγος που δεν ήθελε να μάθει άλλο στη δουλειά του. Γιατί δεν υπήρχε αυτοκίνητο, δεν υπήρχε μεταφορικό μέσο άλλο. Σε γαϊδούρι και σε μουλάρι δεν μπορούσες να φορτώσεις τα σταμιά, σπάζανε. Οπότε ήταν μια εξαιρετική δουλειά. Θυμάμαι ένα περιστατικό, σαν ιστορία και σαν... Ο παππούς με έστελνε κάθε απόγευμα και πήγαινα και παίρνω νερό από το Μελίτη. Κάποιο απόγευμα είχε σπάσει το σταμνάκι, γιατί εγώ ήμουν ηλικίας 6-7 χρονών, τη δεκαετία του 60 αυτά όλα. Και κάποιο απόγευμα μου λέει: Νικολό, να πάω να μου πάρεις νερό από το Μελίτη, γιατί ήθελε να πει νερό από το Μελίτη. Ενώ η πηγή ήταν δίπλα στο σπίτι μας, η λιβάδα που έτρεχε νερό, δεν ήθελε αυτό το νερό, ήθελε από το Μελίτη το νερό, το πήγαν κοντά στο σκαλαριό. Και σπάσει το σταμνάκι. Εγώ ήμουν και μικρό παιδί, δεν μπορούσα να πάρω μεγάλη στάμνα για να πάω να πάρω νερό, έπαιρνα ένα μικρούλι σταμνάκι. Και θα πάω στο σκαλαριό στον Παρμαδημίτη και θα πάρω ένα σταμνάκι. Λέει και πήγαινε πάρω το νερό. Εγώ πήγα στο σκαλαριό, ήταν κλειστή και τέτοια πόρτα. Είχε δύο παράθυρα και μία πόρτα στο σκαλαριό, εκεί το κτηριάκι που έφτιαχνε τα σταμνία. Το παράθυρο τέλα ήταν ανοιχτό.
Εύκολο για μένα ήταν να μπω μέσα να πάρω ένα σταμιέρο. Μεταξύ με τον Κατάρι είχαμε μεγάλη διόρθωση. Ήταν πελάτη στο μπακάλι του παππού, είχαν λογαριασμού, λίστε και τέτοια. Δεν υπήρχε πρόβλημα να πληρώσει και να μην πληρώσει και τα βρίσκανε. Πηδάω από το παράθυρο μέσα στο χώρο του σκαλαριού. Βλέπω αραδιασμένα τα σταμνάκια κάτω. Βλέπω στη μία πλευρά κίτρινα σταμιά, στην άλλη κόκκινα σταμιά. Μένα με εντυπωσίασε το χρώμα το κίτρινο. Λέω, πω τι ωραίο που είναι το κίτρινο. Α πάρω ένα κίτρινο. Παίρνω το σταυνάκι το κίτρινο, πάω στην πηγή που ήταν 200 μέτρα πιο πέρα, το βάζω κάτω από το μπουσουνάρι της βρύσης, μόλις τρέχει το νερό μέσα, βλάπη γίνεται μια λάσπη όλο και πέφτει κάτω. Δεν είχα καταλάβει ότι ήταν άψητο το σταυνί, ήταν άψητο το σταυνί. Και φεύγω και πάω στο σπίτι, λέω από πού πέρα σταυνί και μου λέει στο σταυνί. Έβρε μου λέει, τι σταυνί πήρες, λέω το ανοιχτόχρωμο. Τώρα αυτό ήταν μου λέει άψητο, δεν είχε μπει στο καμίνι για να ψηθεί. Και με ξαναγύρισε πίσω και πήρα κανονικό σταμνάκι και πήγε του πήρα νερό του παππού. Τώρα αυτά πάλι θα χάθηκαν. Πέθαναν οι άνθρωποι, αυτός ο καημένος πέθανε γύρω στο 1967, 1966. Πέθανε, δεν έμεινε κανείς από όμως να συνεχίσει την τέχνη του και διέλυσε και το σκαλαριό και μείνανε μόνο τα ερήπια.